φωνές, διαμαρτυρίες, αντεκλήσεις κτλ. Λοιπόν, είναι μαζί μας ο Μάριος ο Ματσάκης, τον οποίο καλημερίζω. Καλή εβδομάδα, αγαπητέ ο Μάριο Ματσάκη. Καλημέρα, κύριε Δημητρόπουλη. Θα θέλαμε τη βοήθειά σου. Καταρχήν, θέλουμε λίγο τα φώτα όσον αφορά το τι έχει συμβεί εδώ στην περίπτωση του παιδιού. Γιατί ο Υπουργός μιλάει για πιθανή ιατρική αμέλεια, έχουμε σύλληψη δύο γιατρών, η Πασική λέει ότι όταν τελειώσουν τα σόους η μητέρα και το παιδί δεν θυμάται κανένα τίποτα και βέβαια έχουμε και μια προγραμματισμένη απεργία στάσης εργασίας από την Πασική, από τους κυβερνητικούς γιατρούς οι οποίοι θίγουν και κάποια άλλα ζητήματα όπως είναι αυτά των πρώτων βοηθειών. Κοιτάξτε, δεν φαντάζομαι να θεωρείτε ότι εγώ θα λύσω όλα αυτά τα όλες αυτές τις απορίες. Εγώ σαν ιατροδικαστής έχω πει ποια είναι η γνώμη μου όσον αφορά την αιτία που σκότωσε τον 10χρονο. Έχω πει επίσης ότι πρέπει να υπάρχει προβληματισμός όσον αφορά την επάρχεια, την λειτουργία των τμήματων πρώτων βοηθειών. Και αυτό το λέω όχι απόλυτα σε σχέση με το συγκεκριμένο περιστατικό. Γενικότερα, μάλιστα. Αλλά γενικότερα. Ναι. Και είναι γνωστό αν της πάση, νομίζω όλοι το ξέρουν, όλοι το καταλαβαίνουν, ότι υπάρχουν προβλήματα. Τα τμήματα πρώτων βοηθειών, το τμήμα πρώτων βοηθειών σε ένα νοσοκομείο, είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του νοσοκομείου. Μάλιστα. Εκεί λαμβάνονται αποφάσεις ζωής ή θανάτου. Σε αυτό το τμήμα. Από αυτό το τμήμα περνούν χιλιάδες ασθενείς. Εκεί χρειάζεται να ρίξουμε λίγο την προσοχή μας, όχι εγώ, το Υπουργείο. Και οι αρμόδιοι, αυτοί που έχουν την εξουσία, εγώ δεν έχω καμιά εξουσία να πάρω αποφάσεις. Αυτοί που έχουν την εξουσία λοιπόν, πρέπει να αποφασίσουν. Και συμπεριλαμβάνω και τον Παγκυπριακό Σύλλογο και την Πασική και όλους μέσα, και την Βουλή και την κυβέρνηση γενικότερα. Πρέπει να δούμε, λειτουργούν απόλυτα σωστά τα τμήματα πρώτων βοηθειών στα γενικά νοσοκομεία μας, ναι ή όχι. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχουν κενά, υπάρχουν προβλήματα. Αν κάποιοι θεωρούν ότι δεν υπάρχουν κενά ή δεν υπάρχουν προβλήματα, να μας το πούν, να μας πείσουν ότι δεν υπάρχουν προβλήματα. Όχι, για να πω κάτι εγώ να συμπληρώσω, γιατί μπορεί κάποιος να πει αύριο με αφορμή αυτό τα λέει ο Ματσάκης. Ο Ματσάκης, νομίζω, θυμάμαι πολύ καλά εγώ, πριν από πολλά χρόνια που κάναμε το ρεπορτάζ υγείας και τότε αναφερόσουν Μάριο Ματσάκη στα προβλήματα και στον τρόπο λειτουργίας των πρώτων βοηθειών. Έχω και 24-25 χρόνια, από τότε που γύρισα από την Αγγλία στην Κύπρο. Και το εντάσσω μέσα στο γενικό θέμα της επίγουσας ιατρικής, στο οποίο συμπεριλαμβάνω και την υπηρεσία ασθενοφόρων. Και άκουσα σήμερα το πρωί από ένα σταθμό που έλεγε κάποιος, α, εγώ σας το έλεγα, εμείς είμαστε που μπλέκαμε για πρώτη φορά, λέει, οι πρώτοι ότι χάνονται ζωές, λέει. Ξέρω εγώ, λόγω ανεπάρκειας των τμήματων πρώτων βοηθειών. Και εγώ λέω αυτό το πράγμα, εγώ το είπα από τις αρχές του 1994. Πάνε 24 χρόνια. Βεβαίως έχουν γίνει σημαντικές βελτιώσεις, για να μην μηδενίζουμε. Ναι. Έχουν αλλάξει πάρα πολλά πράγματα προς το καλύτερο. Όμως δεν έχουμε φτάσει εκεί που έπρεπε να φτάσουμε. Ναι. Και υπάρχουν ελλείψεις, υπάρχουν κενά, υπάρχουν θέματα στα οποία πρέπει να... τα θέματα τα οποία πρέπει να δούμε, πρέπει να δουν αυτοί που είναι αρμόδιοι για να διορθωθούν. Εκεί είναι το θέμα όλο. Όσον αφορά τώρα το θέμα με το παιδί το 10χρονο, αγαπητέ Μάριο Ματσάκη, έγινε επί της ορού η νομισμένη νεκροτομή, διαδικασία. Όπως το είδες εσύ, όπως το διάβασες, θεωρείς ότι θα μπορούσε να έχει εύκολα αναγνωστεί ότι υπάρχει πρόβλημα ή ήθελε εξειδικευμένη μελέτη? Να σας πω. Εγώ θεωρώ ότι αυτή η υπόθεση δεν στηρίζεται σε πρώτη στο βαθμό στα ευρήματα της νεκροψίας. Μάλιστα. Το κλινικό ιστορικό είναι εκεί, ήταν εκεί πριν προβούμε σε ιατροδικαστική εξέταση. Η ιατροδικαστική εξέταση απλώς επιβεβαίωσε το κλινικό ιστορικό. Και το κλινικό ιστορικό, και δεν θα αναφερθώ σε λεπτομέρειες για να μην επηρεάσω την υπόθεση, ναι, θα αναφερθώ μόνον
σε ένα συγκεκριμένο θέμα, το οποίο αναφέρθηκε δημόσια στο δικαστήριο κατά την προσαγωγή των δύο ιατρών. Και το θέμα είναι ότι στο δικαστήριο αναφέρθηκε ότι το κάταγμα στο κρανίο ήταν εμφανές από την απλή ακτινογραφία που έγινε στο παιδί κατά την πρώτη επίσκεψή του στις πρώτες βοήθειες. Μάλιστα. Αυτό είναι το κύριο σημείο όλης της υπόθεσης. Ναι. Αλλά δεν έγινε αντιληπτό, θέλετε, από τους δύο γιατρούς που έχουν προσαχθεί ενώπιον του δικαστηρίου. Τώρα, αγαπητέ μου Μάρια, επειδή ασχολείσαι με τα θέματα αυτά όχι μόνο από την πλευρά του ιατροδικαστή, ασχολείσαι και με την πλευρά ενός επιστήμονα που νοιάζεται για το καλό και την υγεία των ανθρώπων. Ένας πατέρας, μια μητέρα που παίρνει το παιδί του στο νοσοκομείο, και δεν μιλάω για την περίπτωση του 10χρονου. Ένα παιδί χτυπάει στο κεφαλάκι του, το παίρνει ο πατέρας αύριο και το πάει στο νοσοκομείο. Του βγάζουν μια ακτίνα και του λένε: «Κύριε μου, είναι καλά το παιδάκι σας, πηγαίνετε στο καλό». Τι πρέπει να κάνει ο άνθρωπος αυτός? Να το πάρει και να πάει στο καλό, να επιμένει να μείνει μέσα, να το πάει στο εξωτερικό, να το πάει στον καθηγητή του πανεπιστημίου? Πού πρέπει να το πάει? Τι πρέπει να κάνει αυτός ο πατέρας? Κύριε Δημητρόπουλε, είναι πολύ σαφής η ερώτησή σας και πολύ ουσιαστική. Καταρχάς θα πρέπει να επιμένει ότι την ακτινογραφία θα πρέπει να την δει ειδικός. Μάλιστα. Ο ειδικός για να δει την ακτινογραφία είναι ο ακτινολόγος. Μάλιστα. Το κάθε νοσοκομείο έχει ειδικούς. Μάλιστα. Δεν μπορείς να πας τη γυναίκα σου στο γυναικολόγο και να την δει ένας ορθοπαιδικός. Σωστότατο. Και να σηκωθείς να φύγεις. Σωστό. Οπότε το πρώτο πρέπει δεν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι ένα χτύπημα στο κεφάλι, παρόλο που μπορεί να φαίνεται αθώο, δεν αναφέρομαι στη συγκεκριμένη περίπτωση. Σωστό. Για να είμαστε εξήγητοι. Μιλάμε γενικά, ναι. Χρειάζεται σοβαρή αντιμετώπιση από όλους. Και θα πρέπει να σιγουρευτεί ο γονιός ότι αυτήν τη σοβαρή αντιμετώπιση την έχει από τις πρώτες βοήθειες του νοσοκομείου στο οποίο έχει πάει. Μάλιστα. Έχει πάει. Μάλιστα. Μπορεί να χρειαστεί παρακολούθηση, ειδική παρακολούθηση μέσα στο νοσοκομείο ή και έξω από το νοσοκομείο όταν η κατάσταση δεν είναι τόσο σοβαρή, αλλά χρειάζεται παρακολούθηση, γιατί ακόμη και ένα χτύπημα που φαίνεται αθώο στην πρώτη στιγμή μπορεί να είναι πολύ σοβαρό. Έχεις δίκιο σε αυτό που λες. Χρειάζεται και από την πλευρά των γονιών προσπάθεια και επιμονή και προσπάθεια. Δεν αναφέρομαι, επαναλαμβάνω, στην συγκεκριμένη περίπτωση. Μιλάμε γενικά. Μα και εμένα το ερώτημά μου γενικό ήταν, επειδή συμβαίνουν αυτά. Μετά από το τραγικό αυτό γεγονός όμως, επειδή έχει κλονιστεί η εμπιστοσύνη του κόσμου στην αντιμετώπιση στις πρώτες βοήθειες, χρειάζεται ίσως να είναι οι ασθενείς, να επιμένουν οι ασθενείς πιο στεναρά για μια πιο σωστή αντιμετώπιση. Λοιπόν, Μάρια Ματσάκη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή συνέχεια και καλή εβδομάδα να έχεις. Καλημέρα. Θα πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, στον πρόεδρο της Επιτροπής Διοντολογίας του Παγκύπριου Ιατρικού Συλλόγου, τον δόκτωρα τον Βάσο τον Οικονόμου, να δούμε πώς σχολιάζει ο ίδιος εξελίξεις.